Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Νέο ρεκόρ κατέγραψε σήμερα το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin, το οποίο διαπραγματεύεται στα 12.500 δολάρια. Περισσότερα θα μας πει η Βάσου Αγγελέτου. Βάσου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, όσο το κατηγορούν, τόσο ανεβαίνει φαίνεται το Bitcoin, όσο και αν οι επενδυτικοί οίκοι ουσιαστικά προειδοποιούν ότι είναι απάτη, ότι είναι φούσκα, ότι θα έχει βίαιη πτώση. Εδώ και μήνες βέβαια το κάνουν αυτό. Εδώ και μήνες το Bitcoin εκτοξεύεται. Έχει φτάσει στα 12.500 δολάρια σήμερα, σε νέο ρεκόρ. Και ταυτόχρονα, αν σκεφτούμε ότι πέρσι τέτοιο καιρό ήταν στα 700 δολάρια, μιλάμε για μια σχεδόν 20 φορές πάνω άνοδο. Οπότε πραγματικά είναι το θέμα των ημερών. Στις αγορές, σε πολιτικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο, συζητιέται πάρα πολύ. Έχει γίνει κάτι και έχει ανέβει τόσο πολύ. Είναι το ενδιαφέρον πολύ μεγάλο. Ξέρουμε ότι επειδή η διαδικασία της παραγωγής του είναι μέσα από εξόριξη με κάποιους αλγόριθμους και είναι πολύ περιορισμένη, δηλαδή πράγματι ουσιαστικά αυξάνεται η ζήτηση υπερβολικά, γιατί έχει γίνει της μόδας, το πούμε έτσι, ενώ η παραγωγή δεν μπορεί να αυξηθεί. Είναι και επιλογή βέβαια αυτών που δεν ξέρουμε και παράγουν, ποιοι είναι, ναι, που παράγουν το Bitcoin, που το ρυθμίζουν, που το ουσιαστικά ελέγχουν. Επομένως λοιπόν, αφού έχουμε τεράστια αύξηση της ζήτησης, ενώ δεν έχουμε αύξηση της προσφοράς, βλέπουμε να καλπάζει έτσι η τιμή του. Και πραγματικά, οι Έλληνες μπορούν να επενδύσουν. Οι Έλληνες δεν μπορούν λόγω των capital controls, παρά μόνο αν έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό, ή έχουν κάποια εισοδήματα από το εξωτερικό, οπότε μπορούν αντίστοιχα να βγάλουν χρήματα έξω. Με βάση τα όσα ισχύουν με τα capital controls, ξέρουμε τώρα ότι σε διάστημα ενός μήνα μπορούν περίπου 1.800 ευρώ να κάνουν ανάληψη, αλλά για μεταφορές στο εξωτερικό είναι 1.000 ευρώ το όριο. Επομένως, επειδή θεωρείται επενδυτικό προϊόν, ούτε λέει, το 10%, το 0,1%, του Bitcoin αγοράζουν ουσιαστικά, γιατί θεωρείται επενδυτικό προϊόν και επομένως δεν μπορούν να αγοράσουν Bitcoin. Αυτό που συμβαίνει βέβαια, όπως μας έχουν πει χρηματιστηριακές πηγές, είναι ότι κάποιες μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό, διευκολύνουν κάποιους πελάτες τους, πιστούς πελάτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, τους διευκολύνουν και αγοράζουν ανταυτόν Bitcoin, γιατί το ενδιαφέρον, όπως μας λένε από τους Έλληνες, είναι τεράστιο. Λέει, πράγματι έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα και εντός και εκτός συνόρων, ειδικά εδώ που το χρηματιστήριο είναι υποτονικό, δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και πολλά ερεθίσματα για επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Επομένως, όλοι στρέφονται στη νέα μόδα. Και αυτό είναι που ανησυχεί κιόλας ταυτόχρονα, γιατί σε περίπτωση που βγουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή οι κεντρικές τράπεζες και πούν ότι δεν επιτρέπονται συναλλαγές σε Bitcoin, γιατί για παράδειγμα η ψηφιακή τράπεζα Revolut, η αγγλική, ξέρουμε ότι ετοιμάζεται να ενσωματώσει το Bitcoin στα νομίσματα που χρησιμοποιούν. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά το ψηφιακό νόμισμα γίνεται κάπως επίσημο, δηλαδή βλέπουμε όλο ένα και επενδυτικοί όμιλοι να το εντάσσουν στα επενδυτικά τους προϊόντα. Αυτό φοβίζει λοιπόν και όλοι αναρωτιούνται αν θα βγουν κάποια στιγμή οι κεντρικές τράπεζες και θα πούν ότι απαγορεύουμε τις συναλλαγές σε Bitcoin. Βέβαια, όπως μας έχουν πει από την Τράπεζα της Ελλάδος, που έχουμε μιλήσει μαζί τους, δεν έχουν τέτοιο σκοπό αυτή τη στιγμή οι κεντρικές τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν σκοπεύει να το κάνει. Πρόκειται για ένα νόμισμα, μια αξία που διαπραγματεύεται εκτός της αγοράς, εκτός του επίσημου συστήματος, δεν θεωρούν ότι συνιστά κίνδυνο για το οικονομικό σύστημα και επομένως δεν έχουν σκοπό να λάβουν μέτρα.